μ' αρέσουν τα μάτια σου, μ' αρέσουν. Αυτή είναι η διαδικασία με τα καζανέματα, γιατί πάνω απ' όλα είναι μια κριτική παρέα. Είναι αυτή η γιορτή που γίνεται αυτήν την περίοδο σε ολόκληρη την Κρήτη και κυρίως στην ενδοχώρα του Ηρακλείου. Είμαστε σε απευθεία σύνδεση με το ορακοκάζανο του Μύρωνα του Χιλετζάκη. Ο κύριος Χιλετζάκης βεβαίως είναι εδώ, όμως η αποσταγματοποιεί και φίλοι τους είναι εκεί μαζί με την Γωγό, την Αποστολάκη. Γωγό, απόψε θα βγάλουμε ρακί ώρα αιχμής στην Κρήτη TV. Ρακί με ονομασία προέλευσης της εκπομπής σου, μια και το ρακοκάζανο σήμερα έχει στηθεί αποκλειστικά για την ώρα αιχμής σε έναν υπέροχο χώρο που έχει επιμεληθεί ο κύριος Χιλετζάκης και στον οποίο σήμερα μας φιλοξενεί ο πρόεδρος των αποσταγματοποιών, ο κύριος Τάσος Βρέτζος, ο οποίος έφερε μαζί τη λύρα του, διότι η ρακί πάει με καλό μεζέ, με τραγούδι, με λύρα. Κύριε Βρέτζο, καλησπέρα σας. Θέλω εγώ η τσικουδιά. Η τσικουδιά, ναι, καλά σε διορθώσανε Μάνο. Η τσικουδιά είναι πρώτον πυλών. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται, είναι περίπου στη μέση προς το τέλος η αποστακτική περίοδο του νησιού μας και ανά την Ελλάδα, θα έλεγα, μαζί, γιατί έχουμε και το Τσίπουρο μαζί με την τσικουδιά. Τα πιο πολλά καζάνια είναι σε εγρήγορση, παρέες είναι σε όλες τις αποστάξεις αυτή τη στιγμή. Με φαγητά, με μουσική, με καλή διάθεση, με αναλογισμό μιας χρονιάς που πέρασε, με το συν, με το πλην. Τα βάζουμε όλα κάτω, λέμε και τα τραγούδια μας και έτσι περνάει ο χρόνος ευχάριστα. Θέλω να σε ρωτήσω, Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή πόσα είναι τα ρακοκάζανα. Εγώ θα έρθω σε σένα πολύ γρήγορα που είναι έτσι σε λειτουργία σε ολόκληρη την Κρήτη στο Ηράκλειο. Περίπου τα ρακοκάζανα είναι περίπου 600 καζάνια σε λειτουργία. Είμαστε η μεγαλύτερη αμπελουργική ζώνη της Ελλάδος. Είναι ο νομός Ηρακλείου. Και υπολογίζω ότι δεν υπερβαίνουμε τα 600. Δεν είναι λίγο τα 600. Σαν νούμερο είναι πάρα πολύ καλό. Να θυμίσω ότι δεν έχουν όλοι οι αμπελουργοί ρακοκάζανα. Έχουν ένα ποσοστό των αμπελουργών πάντα, που βγάζουν τη δική τους παραγωγή και εξυπηρετούν και τους υπόλοιπους που δεν έχουν. Έτσι λοιπόν, όσοι δεν έχουν ρακοκάζανο, μαζεύονται στο καζάνι ενός και κάνουν μία από αυτές τις ωραίες παρέες που μας δείχνουν απόψε. Σήμερα βγάζουμε τη ρακή του κυρίου Γαβαλά. Θέλω να σας το συστήσω. Mm-hmm. Έχει φέρει τα στράφυλά του. Κύριε Γαβαλά, καλησπέρα σας. Έχουμε και άλλο Γαβαλά βεβαίως εδώ. Στράφυλα. Εδώ είναι ο Γιώργης ο Γαβαλάς. Εδώ έχουμε το Σταύρο το Γαβαλά. Πόσα κιλά στράφυλλα φέρατε σήμερα? Περίπου 2 βαρέλια. 2 βαρέλια και έχουν ξεκινήσει να βράζουν όλα μαζί? Ναι. Το 1 βαρέλια βάλαμε, είναι στα 150 κιλά περίπου. Το βάλαμε στερά νερό μέσα και αρχίζει με τη ζέστη να βγάνει τη ρακή, η απόσταξη. Από ποια περιοχή έχετε φέρει τα σταφύλια σας? Από τον Άγιο Θωμά. Είναι μια καλή ευκαιρία αυτή, όπως μια τέτοια βραδιά, για μια καλή παρέα? Είναι μέρος της παράδοσής μας? Πάντα οι βραδιές του Καζανιών ήταν ευκαιρίες για να περάσουν οι φίλοι καλά, για να μαζευτούν, να πιούν τη ρακή τους, το κρασί τους, να περάσουν όμορφα, να συζητήσουν για τη χρονιά που επέρασε, για τη χρονιά που έρχεται, να κάνουν απολογισμό, να δουν τι συμβαίνει και πώς θα πάνε καλύτερα. Για να πάμε και στον επόμενο αμπελουργό της παρέας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εδώ ήρθαμε να κάνουμε και εμείς την παρέα μαζί με τον Γιώργο εδώ, βγάζουμε την ρακή. Εντάξει, όλοι μαζί κάνουμε την παρέα. Προβλήματα τώρα δεν αναφέρουμε, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Άμα θέλει και ο δασκαλάς θα του πούμε μερικά. Βεβαίως να μας πείτε κάποια θέματα που σας αφορούν. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στα ρακοκάζανα και διασκεδάζουμε. Οτιδήποτε θέλετε μπορεί να το αναφέρουμε και να το πούμε. Ποιο είναι το πρόβλημα το κύριο που απασχολεί την αμπελουργία? Τι είναι αυτό που μπαίνει εμπόδιο στην παραγωγή κάθε χρόνο? Καταρχήν στην αμπελουργία υπάρχουν πολλά προβλήματα. Το βασικό πρόβλημα ήταν μέχρι αυτή τη στιγμή ήταν η σύνδεση της φορολογίας μαζί με τις εισφορές που δίναμε στο ΕΦΚΑ. Αυτή τη στιγμή τώρα που διαβάζω τώρα μια εβδομάδα περίπου που θα το κάνουν κατηγορίες, εμείς πληρώναμε γύρω στα 115 με 120 περίπου ευρώ και τώρα θα πάμε στη διπλή, θα πάμε στη 220. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε όλοι εμείς που πληρώνουμε τη χαμηλή κατηγορία. Αυτό θα μας ισοπεδώσει τελείως. Δηλαδή
λέγανε, ας πούμε, αποσύνδεση του ΕΦΚΑ με τη φορολογία και τώρα θα πληρώνουμε στα διπλά. Αυτό είναι ένα τελείωμα για μας. Αν ισχύσει τελικά αυτό, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το δει κάπως η κυβέρνηση και να δει τι θα κάνει. Για πάρτε και εσείς το μικρόφωνο, μια και δεν σας φτάνω, να μας πείτε από ποιο χωριό έρχεστε. Εγώ είμαι από εδώ, από τις Αρχάνες. Από τις Αρχάνες, Αρχανιώτες λοιπόν. Εμείς είμαστε το άλλο κομμάτι σήμερα εδώ στο Καζάνι. Έχουμε έρθει να περάσουμε καλά, βγάζουμε τη ρακή μαζί με το φίλο τον Γιώργο Γαβαλά. Και θα αφήσουμε τα προβλήματα να τα λύσουν σήμερα στο στούντιο οι αυτοί που μας αντιπροσωπεύουν. Περνάνε στον ψύχτη, το οποίο έχει κάθετα σωληνάκια, τα οποία είναι μέσα σε νερό. Οι 90 λοιπόν βαθμοί που ξεκινούν από το Καζάνι, με το που ακουμπήσουν το νερό που είναι περίπου στους 15 βαθμούς θερμοκρασία, αν δείτε το ρολόι εδώ στο σημείο αυτό δείχνει 50 βαθμούς, είναι στο σημείο αυτό, εδώ είναι τουλάχιστον 80. Με το που αρχίζει και προχωράει ο ατμός σε αυτό το σημείο, υγροποιείται το απόσταγμα και πέφτει κάτω αυτούσιο, δηλαδή στους βαθμούς που το αλκοόλ δεν εξατμίζεται. Και από ό,τι βλέπεις Μάνο, δεν ξέρω αν μπορεί να το δείξει η κάμερά μας, να τη τυρακή, ήδη τρέχει. Βλέπουμε λοιπόν την τζεκουδιά που βγαίνει. Ωραία, θα μας κάνουν τη χάρη να την ονομάσουν ώρα αιχμής. Την έχουν ήδη ονομάσει ώρα αιχμής. Την υγειά μας λοιπόν θα τη δοκιμάσω πρώτη. Θα σου φέρω και σένα μετά το τέλος της εκπομπής για να πιεις. Με τις υγείες σου εγώ. Δεν είναι εύκολο να πίνεις τσικουδιά. αλλά είναι μια μοναδική εμπειρία να μπορείς να δοκιμάζεις τσικουδιά που έχει βγει μόλις από το Καζάνι. Εγώ προτού σας αφήσουμε, αλλά θα μας αφήσετε με μια κοντιλιά, γιατί ξέρω ότι ο πρόεδρος εκεί το αποσταματοποιών είναι και Μερακλής και έχει ετοιμάσει κάτι. Όλο τον κόσμο να γελάσε με δε θα γελάσεις. Κι αν κέρδισες πολλές φορές, αμάν, αμάν,